Σε περίπου 600.000 ανέρχονται σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς τα ανασφάλιστα οχήματα και αναμένονται τσουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2017 ήταν ασφαλισμένα 6 εκατομμύρια οχήματα έναντι 5,6 εκατομμύρια οχημάτων το 2016. Δηλαδή, πέρυσι, μετά το Σαφάρι, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οχήματα σημείωσαν αύξηση 7,9%. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις πληροφορίες που έχουμε. Μέσα Φεβρουαρίου θα επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται για τα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι υπογεγραμμένο στο μνημόνιο ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα και τα πρόστιμα είναι τσοχτερά. Είχε ελαττωθεί ο αριθμός των ανασφαλίστων οχημάτων στις 400.000. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τις 600.000 και προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχει άλλη περίοδος χαριστική για τους ιδιοκτήτες των ανασφαλίστων οχημάτων. Θα πρέπει να το προσέξουν, γιατί τα πρόστιμα είναι μεγάλα, αλλά πηγαίνουν και στο δικαστήριο στη συνέχεια σαν παραβάτες της νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων. Τα πρόστιμα που θα καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες ιδιοκτήτες κυμαίνονται από 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά, από 150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικών, 250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κυβικών.